επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κυρίου Ηλία Πολατίδη προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Κύριε Πολατίδη, έχετε 2 λεπτά για την πρώτη παρουσίαση της ερώτησής σας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, το θέμα είναι γνωστό και σε εσάς, έχει τεθεί από συναδέλφους, νομίζω, όλων των πτερήγων της Βουλής πάρα πολλές φορές, γιατί είναι ένα υπαρκτό ζήτημα για την ελληνική περιφέρεια. Δεχόμαστε, γίνομαι και εγώ προσωπικά, φαντάζομαι και όλοι οι βουλευτές της περιφέρειας, δέκτες των παραπώνων των πολιτών για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση την οποία δημιουργεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και αυτή η αιμονή του Υπουργείου σε μια πολιτική η οποία τουλάχιστον μπορώ να τη χαρακτηρίσω αντιπαραγωγική. Υπάρχει ένα σημαντικότατο θέμα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι επιλέξανε να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Το κάνανε για 2 λόγους. Πρώτον, το αγροτικό εισόδημα πέφτει συνεχώς, άρα δεν μπορούν να επιζήσουν από το αγροτικό εισόδημα, άρα είναι μια υποχρεωτική για αυτούς κίνηση να ασκήσουν και κάποιο άλλο επάγγελμα. Και δεύτερον, υπήρξε και κατάχρηση αυτού του δικαιώματος από ορισμένους που ασκούσανε πράγματι το επάγγελμά τους σε πόλεις και βρήκανε έναν τρόπο ώστε να ξεπεράσουν τις δυσβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές. Αντί να ξεχωρίσετε όμως αυτά τα 2 πράγματα, έρχεστε εσείς με τη λογική «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι». Έρχεστε και βάζετε, δεν ξεχωρίζετε αυτούς που πραγματικά ζουν και ασκούν το επάγγελμά τους συμπληρωματικά στο αγροτικό τους επάγγελμα στην περιφέρεια και είναι πράγματι κάτοικοι των χωριών με αυτούς που το κάνανε μόνο για να γλιτώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Σας το έχω θέσει και σε προηγούμενες ερωτήσεις, τις οποίες αποφύγατε να απαντήσετε. Σας το έθεσα εδώ κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, όταν συζητείτε, πάλι αποφύγατε να απαντήσετε. Αλλά αυτή είναι η ουσία. Οδηγούμαστε σε μια τεράστια πληθυσμιακή συρρήκνωση της υπαίθρου και για άλλους λόγους, όχι φυσικά μόνο γι' αυτό, αλλά έρχεται συγκεκριμένη πρακτική σας να χειροτερεύσει ακόμη περισσότερο τα πράγματα για αυτούς τους δύσμερους κατοίκους των περιοχών που είναι κάτω των 1000 κατοίκων. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κουτρουμάνης, αναπληρωτής υπουργός, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, δεν απέφυγα ποτέ να απαντήσω ούτε κατά τη συζήτηση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, ούτε στην τροποποίηση που έγινε στο συγκεκριμένο νόμο και αφορά τις περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και ούτε σήμερα θα αποφύγω να απαντήσω επί της ουσίας. Όπως γνωρίζετε, πριν από 8 χρόνια με το νόμο 3050 θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων. Έτσι λοιπόν δινόταν και δίνεται η δυνατότητα και σε κάποιον αγρότη, αλλά ταυτόχρονα και σε κάποιο μικρό επαγγελματία, να ασφαλιστεί στον ΟΓΑ με πολύ χαμηλότερες εισφορές, αντί να ασφαλιστεί στον ΟΑΕ, όπου οι εισφορές ήταν υψηλές και είναι υψηλές. Στόχος ήταν να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα σε αυτές τις περιοχές και βέβαια να υπάρξει όσο το δυνατόν συγκράτηση του πληθυσμού στα χωριά και στις κομοπόλεις. Χρειάστηκε πριν από λίγους μήνες να υπάρξει μία τροποποίηση, γιατί υπήρχε καταστρατήγηση αυτού του νόμου. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι συνέβη. Επαγγελματίες οι οποίοι είχαν την έδρα τους σε πόλεις, μετέφεραν την έδρα τους στα χωριά προκειμένου να αποφύγουν την ασφαλιστική εισφορά του ΟΑΕ. Και τίθεται τώρα το ερώτημα. Μπορεί να ισχύσει ένα τέτοιο καθεστώς διαφορετικό για κάποιον που έχει κάνει μια εικονική μεταφορά της έδρας? Η απάντηση, φαντάζομαι και η δική σας, θα ήταν όχι. Πρέπει να βάλουμε ορισμένα όρια και κανόνες. Και αυτούς τους κανόνες βάλαμε με το νόμο 3846, έτσι ώστε να καταβάλουν εισφορές στον ΟΑΕ εκείνοι που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα και έχουν και εισόδημα πάνω από 400 ημερομίσθια ενδίκευτου εργάτη, δηλαδή περίπου 13.500 ευρώ.
Σε σχέση με τους μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε άλλες περιοχές, ο νόμος προβλέπει ότι αν η δραστηριότητά τους περιορίζεται στις περιοχές αυτές, δηλαδή στις πόλεις και τα χωριά που είναι κάτω από 2.000 κατοίκους, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ. Εάν όμως ο επαγγελματίας δραστηριοποιείται ευρύτερα, όχι στα χωριά αλλά και στην πόλη, τότε πρέπει να είναι υποχρεωμένος, διαφορετικά θα ήμασταν άδικοι, να καταβάλει τις εισφορές που καταβάλει και ο άλλος επαγγελματίας, ο οποίος μπορεί να έχει την έδρα του μέσα στην πόλη. Αυτό κάναμε για να ξεπεραστούν και προβλήματα που υπήρχαν στον ΟΑΕ και αυθαιρεσίες που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, επειδή δεν υπήρχε σαφής οριοθέτηση. Επομένως, έχουμε κάνει ένα πλαίσιο το οποίο είναι απόλυτα σαφές, είναι δίκαιο και σε ό,τι αφορά ορισμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα θα μπορούσα να αναφέρω τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς ή τις μικρές μονάδες ξενοδοχειακές, είναι θέματα που τα εξετάζουμε και θα έχουμε συμπληρωματικές ρυθμίσεις. Όμως, το πλαίσιο που έχουμε φτιάξει σήμερα είναι και δίκαιο και νομίζω και αποτελεσματικό σε σχέση με την ασφάλιση και στα δύο ταμεία. Ευχαριστώ. Ο ερωτών βουλευτής κύριος Πολατίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αυτό που δεν απαντήσατε και σήμερα και δεν απαντήσατε είναι η διαφορά έχει κάποια δυσμένεια ο κάτοικος του μικρού χωριού. Είναι απομακρυσμένος από τις εφορίες, από τις δημόσιες υπηρεσίες. Έχει δηλαδή κάποια μειονεκτήματα έναντι αυτού που ασκεί το ίδιο επάγγελμα, ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα του ηλεκτρολόγου, που θεωρητικώς μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα σε όλο τον νομό και σε όλη την επικράτεια, έχοντας την έδρα του είτε σε μία πόλη είτε σε κάποιο χωριό. Μπορείτε να διαπιστώσετε εσείς εάν αυτός πράγματι δήλωσε ως έδρα μία μικρή κοινότητα, ούτως ώστε να αποφύγει τις ασφαλιστικές εισφορές? Μπορείτε να το διαπιστώσετε. Με τον εξής απλό τρόπο. Να ζητήσετε από το Δήμο, αν πράγματι είναι μόνιμος κάτοικος, να δείτε σε ποιο σχολείο φοιτούν τα παιδιά του, να δείτε αν εν γέννη έχει άλλα συμφέροντα στην κοινότητα ή απλώς είναι ένας κάτοικος πόλεως, ο οποίος για να γλιτώσει τις ασφαλιστικές εισφορές μετέφερε εικονικώς την έδρα του στην κοινότητα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα. Για λόγους φοροεισπρακτικούς, γιατί κάποιοι σοφοί μανδαρίνοι στο Υπουργείο σας θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα λύσουν το πρόβλημα το οικονομικό του Οργανισμού Ασφαλείας Ελευθερών Επαγγελματιών, σας εισηγούνται να το κάνετε και έτσι να αυξήσετε την ύλη του οργανισμού. Είναι αντιπαραγωγικό. Γιατί? Θα οδηγήσετε όλους αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα είναι στο χωριό είτε να μετακομίσουν στις πόλεις, διότι ένα από τα ελάχιστα πλεονεκτήματα τα οποία είχαν βάσει του νόμου από την ελληνική πολιτεία το χάνουν πλέον αυτό, και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι οι εχέφρονες σε αυτήν την αίθουσα και στην κυβέρνηση να μην θέλουν περαιτέρω συρρήκνωση των κοινοτήτων και αύξηση της αστιφιλίας. Και το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται πλέον μία κατάσταση που όλοι θα μεταφερθούν στη μαύρη οικονομία. Ένα από τα δύο θα γίνει. Ότι θα μπορέσουν υπό συνθήκες οικονομικής κρίσεως οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, να πληρώσουν τις δυσβάστακτες εισφορές στον Οργανισμό Ασφαλίσεως Ελευθερών Επαγγελματιών, αυτό να το ξεχάσετε. Και νομίζω από τα στοιχεία τα οποία έχετε, αν κάνετε το σχετικό έλεγχο στο Υπουργείο, θα δείτε ότι αυτή είναι η κατάσταση. Φεύγουν πλέον και μετακινούνται στη μαύρη οικονομία. Και δεν χάνει πλέον μόνο ο Οργανισμός Ασφαλίσεως Ελευθερών Επαγγελματιών, διωγγώνεται η μαύρη οικονομία, χάνει ΦΠΑ και χάνει έσοδα από φορολογία εισοδήματος στο κράτος. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά και κυρίως είναι από πίσω το ιδεολογικό υπόβαθρο. Θέλουμε να έχουμε υγιή περιφέρεια, θέλουμε να έχουμε υγιείς κοινωνίες, όχι κοινωνίες συνταξιούχων και γερόντων στα χωριά. Αυτό είναι το πρέπει να δούμε, αν η νομοθεσία σας οδηγεί στο να κάνει τα χωριά μας ερείπια, φαντάσματα, ή εάν θα έχουμε μία νομοθεσία η οποία θα δημιουργεί υγιείς κοινωνίες, να έρχονται πλέον και παραγωγικές ηλικίες και να μένουν στα χωριά. Σας ευχαριστώ.